Φίλες και φίλοι, γεια σας. Άλλη μια εκπομπή με τη δύναμη του λόγου είναι ξανά κοντά σας. Η γνωστή σας εκπομπή που είναι γεμάτη σκέψη, γνώση και Ελλάδα, σήμερα έχει ένα θέμα καταπληκτικό, αφιερωμένο ειδικά για σας. Σήμερα, φίλοι μου, έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα που αφορά την υγεία. Ένα θέμα που μας καίει όλους μας, γιατί η υγεία είναι υπόθεση όλων μας φυσικά. Και κυρίως ένα θέμα που έχει να κάνει με επαναστατικές θεωρίες πάνω στον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων της υγείας. Για σήμερα θα μιλήσουμε για διάφορα καρδιαγγειακά προβλήματα, τον επαναστατικό τρόπο αντιμετώπισης τους και όλα αυτά τα περίεργα και συναρπαστικά και όμορφα τα οποία σας είχαμε πει σε κάποια προηγούμενη εκπομπή μας. Και η δική σας ανταπόκριση, τα τηλεφωνήματά σας, τα μηνύματα που μας στείλατε στο διαδίκτυο, η αγάπη σας γενικά και η ζεστασιά σας μας ανάγκασαν να επανέλθουμε, γιατί είδαμε ότι το θέμα αυτό το αγαπάτε, σας ενδιαφέρει και γιατί όχι, γιατί να το κρύψουμε, είναι χρήσιμο να μάθουμε ακόμη περισσότερα πράγματα γι' αυτό. Καρδιαγγειακά νοσήματα λοιπόν σήμερα, αλλά και βιοσυντονισμός, θυμάστε τον όρο? Αν δεν τον θυμάστε και όσοι δεν προλάβατε να καταλάβετε τι ακριβώς σήμαινε ο όρος αυτός στην προηγούμενη εκπομπή, σήμερα είμαστε και πάλι κοντά σας με δύο εκλεκτότατους προσκεκλημένους, απόλυτα ειδικούς πάνω στο θέμα αυτό, οι οποίοι θα μας πούν ό,τι ξέρουν και δεν ξέρουν. Εμείς θα τους υποβάλουμε ερωτήματα που μας καίνε και φιλοδοξούμε με την απόψηνή μας κουβέντα να κάνουμε τι άλλο. Να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά, σε μια καλύτερη υγεία, σε ένα καλύτερο αύριο, σε έναν καλύτερο κόσμο. Σπέβδω αμέσως να χαιρετήσω ξανά κοντά μας τον κύριο Παναγιώτη Ανεμογιάννη. Καλώς ήρθατε, κύριε Ανεμογιάννη. Ο κύριος Ανεμογιάννης, γνωστός και μη εξαιρεταίος, αγαπητός, συνεργάτης της εκπομπής εδώ και πολλά χρόνια, διατροφολόγος και ειρηνολόγος, δεν είναι μόνο σήμερα. Έχει φέρει δίπλα του έναν εξίσου εκλεκτό συνεργάτη, τον κύριο Γιάννη Λάμπρου. Καλώς ήρθατε, κύριε Λάμπρου. Καλησπέρα και ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε θερμότατα. Είστε οστεοπαθητικός, είστε και φαρμακοποιός και νομίζω ότι θα έχετε να μας πείτε πολλά και χρήσιμα, σαν ειδικός πάνω στα θέματα αυτά, έτσι δεν είναι? Ευελπιστώ. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν καταρχάς με τον κύριο Ανεμογιάννη, τον οποίο θα αρχίσουμε να βομβαρδίζουμε, φίλοι και φίλες, με ερωτήματα. Για το θέμα που μας καίει σήμερα, καρδιαγγειακά νοσήματα, αγγεία, κύριε Ανεμογιάννη. Με τον τρόπο ζωής που έχουμε όλοι μας, καταλαβαίνουμε ότι κάθε άλλο παρά νορμάλ τρεφόμαστε, κάθε άλλο παρά ήρεμοι είμαστε και τα αγγεία μας υποφέρουν. Τι συμβαίνει, τι γίνεται, τι προβλήματα μας δημιουργούν αυτά? Κοιτάξτε, άσχετα με την ηλικία κάθε ανθρώπου, το αγγειακό σύστημα προσδιορίζει και το μήκος της ζωής μας. Σωστά. Λοιπόν, άμα το καρδιαγγειακό μας σύστημα δεν είναι σε καλή κατάσταση, πεθαίνουμε γρηγορότερα. Mm. Λοιπόν, είναι η πρώτη αιτία θανάτου αυτή τη στιγμή και η φθορά του οφείλεται στη διατροφή. Κυρίως στη διατροφή και λιγότερο στη συμπεριφορά. Γιατί, ας πούμε, οι νευρικοί άνθρωποι παθαίνουν περισσότερα καρδιαγγειακά, γιατί με την αδρεναλίνη εξαντλούν, ας πούμε, τη βιταμίνη C που ευθύνεται για την ελαστικότητα των αγγείων κλπ. Ενδιαφέρον αυτό. Ναι, βέβαια. Ναι. Άρα λοιπόν. Όσοι είναι νευρικοί, ναι, δηλαδή, βαθαίνουν αυτό το πράγμα. Βέβαια, ναι. Επίσης το τσιγάρο. Mm-hmm. Βουλώνει τα αγγεία. Γιατί βουλώνει τα αγγεία? Γιατί καταστρέφει κάποιες βιταμίνες και έχει πάρα πολλές ελεύθερες ρίζες. Βάζει πολλές ελεύθερες ρίζες μέσα στο αίμα. Mm-hmm. Οπότε για να προστατευτεί ο οργανισμός, φτιάχνει θυρωματική πλάκα. Μάλιστα. Ελλείψεις βιταμινών. Οι τροφές, αν δεν είναι βιολογικές και αν δεν τρώμε αρκετές ομές τροφές, έχουμε ελλείψεις. Αλκοόλ και λοιπά, κάνει συνδέεται άμεσα και με τη διατροφή. Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά κάνουν ένα σύνολο και το σύστημα καταστρέφεται. Καταστρέφεται. Κύριε Λάμπρου, εσείς έχετε να προσθέσετε κάτι σε αυτό? Ναι, θα μπορούσα να προσθέσω, αν και το ανέφερε ο κ. Σεμογιάννης, τον συναισθηματικό παράγοντα. Ενδιαφέρον. Ο οποίος επιβαρύνει πάρα πολύ τα αγγεία. Είναι σαν κάποιος μέσω του συναισθήματος να εκκοινάζει ή όχι. Να έχει σε διαρκή δυναμικό τα αγγεία του ή να τα αφήνει χωρίς να τα λειτουργεί. Ας μην ξεχνάμε και το εγκεφαλικό. Τι είναι το εγκεφαλικό? Είναι μια ακραία περίπτωση όπου τα αγγεία σπάζουν. Μάλιστα. Για ποιο λόγο σπάζουν? Για ποιο λόγο? Γιατί το άτομο που διαθέτει αυτού του είδους το αγγειακό σύστημα δεν τα έχει εκγυμνάσει. Δεν είχε λοιπόν τις συναισθηματικές ικανότητες που συνδέονται με τις ψυχολογικές και τις νοηματικές για να μπορεί να εκφράζεται
Με αντιλαμβάνεστε. Βεβαίως. Να εκφράζεται και μέσω της ροής των συναισθημάτων να λειτουργούν όλα ομαλά. Έτσι λοιπόν, το εγκεφαλικό δεν είναι τίποτα παρά μια φοβερή έκρηξη στα άτομα που δεν μπορούν ακριβώς να έχουν συναισθηματική επαφή. Συγκλονιστικό, φίλοι και φίλες, η κάμερα με έπιασε ότι κοιτούσα με απορία τον κύριο Λάμπρου, γιατί πραγματικά ομολογώ ότι πρώτη φορά ακούω να εκγυμνάζονται αγγεία. Έχουμε ακούσει πολλών ειδών εκγυμνάσεις, αλλά αυτό που μας είπε ο κύριος Λάμπρου τώρα τελείως μας έχει μαγνητήσει. Έρχομαι λοιπόν να ρωτήσω ακόμη περισσότερα τον κύριο Νεμογιάννη και να του πω ότι μετά από αυτό την πάρα πολύ όμορφη εισαγωγή, μετά από αυτό το συγκλονιστικό σημείο που βρέθηκε η αρχή της κουβέντας μας, θα πω κάτι τετριμένο. Θα πω δηλαδή ότι μας είπατε ότι τρώμε λάθος, κυρία Νεμογιάννη. Δηλαδή όταν λέμε τρώμε λάθος, μας εξηγήσατε ήδη τι είναι το λάθος το οποίο κάνουμε, αλλά εμείς ως άνθρωποι που αγωνιζόμαστε να βγάζουμε τον επιούσιο κάθε μέρα, έχουμε τα άγχη μας, έχουμε τις αγωνίες μας, δεν έχουμε χρόνο, μας λείπει ο χρόνος και τι τρώμε έτοιμα φαγητά, πηγαίνουμε σε fast food μαγαζιά, τρώμε πίτσες, τρώμε μακαρονάδες, τρώμε πράγματα, τρώμε κρέας πολύ, τρώμε ό,τι για σας τους ομοιοπαθητικούς και τους ανθρώπους που ασχολείται με υγιεινή διατροφή και βιολογικά προϊόντα, απαγορεύεται αυστηρός και διαρροπάλου. Έτσι. Κάνουμε κακό δηλαδή στον οργανισμό μας, χωρίς αμφιβολία. Κοιτάξτε, λίγο πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, συζήταγα με τον κύριο Λάμπρο ότι υπάρχει ένας καινούριος όρος που λέγεται νευρόζα ορθορέξια. Τι είναι πάλι αυτό? Είναι μία νεύρωση στο να προσπαθούμε να τα κάνουμε όλα σωστά στη διατροφή μας. Δεν θέλουμε να κατευθύνουμε την εκπομπή προς τα εκεί. Απλώς να δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος τι είναι φυσικό. Όταν σου βγει να τρως υγιεινά φυσικά, τότε κυλάνε τα πράγματα ωραία. Αν πιέζεσαι, υπάρχει πρόβλημα. Αλλά για φανταστείτε να μην προσέχεις και πάρα πάρα πολύ τη διατροφή σου, αλλά να παίρνεις τα κατάλληλα στοιχεία, τις κατάλληλες βιταμίνες και να διατηρήσεις το καρδιαγγειακό σου σύστημα σε τέλεια κατάσταση. Δηλαδή να κάνεις ψηλές παρανομίες, αλλά να μην κάνεις και ακραίες μορφές υγιεινής διατροφής κλπ. Αλλά να το κρατάς σε καλή κατάσταση. Ενδιαφέρον ηχεί αυτό, αλλά εγώ θα επανέλθω στο εξής, ότι εμείς σήμερα θέλουμε να συζητήσουμε για το πρόβλημα που παθαίνουμε με όλο αυτό το στρες, όλο αυτό το άγχος και την κακή διατροφή και λέμε έπαθε έμφραγμα ή πέθανε από έμφραγμα ο Α ή ο Β συνάνθρωπός μας. Έχω μια απορία. Εμείς είμαστε κακοί. Ζούμε σε μια κακή κοινωνία και όλα αυτά τα παθαίνουμε από το κεφάλι μας και από το ότι δεν ξέρουμε να συμπεριφέρομαστε σωστά. Τα ζώα δεν παθαίνουν έμφραγμα. Είναι ένας λόγος πολύ απλός. Παράγουν στο σηκώδι τους βιταμίνη C. Ενώ εμείς δεν παράγουμε. C πρέπει να την πάρουμε απ' έξω. Ναι. Τι συμβαίνει λοιπόν? Τα αγγεία για να διατηρήσουν την ελαστικότητά τους και την υγιεινή τους κατάσταση εσωτερικά χρειάζονται δύο βιταμίνες. Τη βιταμίνη A και τη βιταμίνη C. Όταν δεν τις έχουν αυτές, αρχίζουν τα αγγεία μέσα και δημιουργούνται κάποιες σχισμές. Λόγω του τσιγάρου, από τις υπερβολικές ελεύθερες ρίζες, λόγω του ζαχάρου ή της χοληστερίνης, δημιουργούνται αυτά. Τι γίνεται τώρα, ο οργανισμός για να προστατεύσει το αγγείο για να μην τελικά τρυπήσει και γίνει αιμορραγία, στρώνει αιθρωματική πλάκα μέσα. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα να γίνεται η αιθρωματική πλάκα η οποία σιγά-σιγά προστίθεται και βουλώνει και παθαίνουν το έφραγμα. Σκληραίνουν δηλαδή όλα αυτά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν χοληστερίνη 300, μπορεί να σου πει κάποιο, και λέει: μα δεν τρώω πράγματα. Δεν τρώω πράγματα, είναι που δημιουργούν. Τι συμβαίνει? Το σηκώτη μας καθημερινά παίρνει ένα 5% από τη χοληστερίνη, το μετατρέπει σε χολικά οξέα και το χύνει στο έντερο. Ωραία. Αυτή λοιπόν η διαδικασία και μόνη τη είναι ικανή να κρατήσει χοληστερίνη σε ένα επίπεδο και να τρώμε εμείς κάθε 2-3 μέρες το αυγό μας, το τυρί μας, το κρέας μας, δεν ξέρω τι τρώει κάποιος. Ναι. Τι γίνεται τώρα? Μπορεί να μην τρώει καθόλου από αυτά και η χοληστερίνη συνεχώς να ανεβαίνει, συνανεβαίνει. Έχω ακούσει πολύ συχνά αυτό. Ωραία. Την ανεβάζει ο οργανισμός για να προστατεύσει τα αγγεία. Για να χτίσει την αθυρωματική πλάκα από μέσα, γιατί τα αγγεία είναι έτοιμα να τρυπήσουν. Αυτόματη λοιπόν αντίδραση του οργανισμού, δεν είναι ένα είδος σκορβούτου. Το οποίο έρχεται σιγά-σιγά-σιγά. Είναι σκορβούτο, αλλά όχι σε ακραία μορφή. Κατάλαβα. Κύριε Λάμπρου. Σχόλια. Κοιτάξτε, το αντικείμενο που αναπτύσσει ο κύριος Ανεμογιάννης είναι αποκλειστικά δικό του. Εγώ θα κάνω ορισμένες παρεμβολές σε παραπλήσους χώρους που έχουν όσμωση με αυτό που συζητάμε. Πολύ όμορφα. Θα ήθελα να πω το εξής. Είπατε προηγουμένως ότι ζούμε σε κακή εποχή, ότι διατρεφόμαστε πολύ άσχημα και έχουμε ανάγκη πια ειδικών.
Όντως είναι αλήθεια ότι γεννιόμαστε σε ένα φοβερά αποστηρωτικό.